Γεια! Για πάμε πεζοπόρνε, δείξε μας το δρόμο. Ακούμε τα νερά. Για πες μας τι κάνουμε εδώ πέρα. Πού βρισκόμαστε. Ξέρεις πού βρισκόμαστε. Εδώ, σε αυτή την πέτρα. Για να σκύψω και να κοιτάξω. Α, περνάει το νερό. Είναι από το ποτάμι. Είναι από το ποτάμι, ωραία. Πού βρισκόμαστε, ξέρεις να πεις στον κόσμο. Ξέρεις να πεις τα παιδιά που βρισκόμαστε. Εδώ στο YouTube που θα σε δούνε, ξέρεις που θα... Πού είμαστε. Στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο είμαστε, στο φαράκι του Ενιπέα. Ναι, και θα κλείσουμε μέχρι το χωμό και θα τα άσπρα είναι το χιόνι. Τα άσπρα άσπρα είναι το χιόνι. Είναι πολύ ψηλά, θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Γιατί είναι ο χάρτης τους. Είναι ο χάρτης τους, οκ. Για έλα να μου δείξεις και εδώ. Εδώ τι έχουμε. Και μπορεί να πάμε πέτρες. Μάλιστα. Εδώ πέρα λέω ότι δύσκολα μπορούμε να πάμε πάνω γιατί υπάρχουν πτώσεις βράχων. Σωστά. Ναι, και πέφτουμε. Ναι, το φαράκι το ε4 δεν μπορούμε, το μονοπάτι δεν μπορούμε να το διασχίσουμε τώρα. Ναι. Ναι, κλειστό, είναι κλειστό. Συνεχίζουμε σιγά σιγά. Βλέπει μπροστά σου. Τι πεζοπόρος είσαι άμα πηγαίνεις έτσι. Πιο μέσα είπαμε. Απ' έξω, γιατί είσαι λίγο πιο μεγάλη. Νικόλα. Αυτό είναι εδώ, τι είναι. Είναι εδώ, πες, στην κάμερα. Ο Ιππέας. Ο Ενιππέας. Ο Ενιππέας. Ήταν ένας ποτάμιος θεός. Αλήθεια. Ναι. Και στον Όλυμπο ποιοι έμεναν. Ο Δίας. Ποιος άλλος. Η Αφροδίτη. Άλλος. Ορμής. Ναι. Και πολλοί άλλοι πες. Δεν θα τους πούμε όλους. Άλλοι. Να μπείτε να τους διαβάσετε πες. Να μπείτε να τους διαβάσετε. Ο Ενιππέας, γνωστός από τα μερικά χρόνια, ήταν ένας ωραιότατος ποτάμιος θεός. Το όνομα Ενιππεύς ήταν και ένα από τα λατρευτικά προσωνύμια του θεού Ποσειδώνα και σημαίνει θορυβώδης. Κατά την ελληνική μυθολογία, ήταν ένας όμορφος νέος που τοποθούσαν όλες οι θεές του Ολύμπου. Σύμφωνα λοιπόν με τον αρχαίο μύθο, τον ερωτεύτηκε η Τυρό, κόρη του βασιλιά της Σίλιδας Σαλμονέα. Συχνά κατέβαινε στις όχθες του και θρυνούσε πάνω από τα νερά του, γιατί ο έρωτάς της ήταν χωρίς ανταπόκριση. Ο Ποσειδώνας άδραξε την ευκαιρία, που ήταν ερωτευμένος μαζί της, μεταμορφώθηκε με την όψη του Ενιππέα και αποπλανώντας την έκανε δική του στις εκβολές του ποταμού. Ο Θεός αποκάλυψε αργότερα την ταυτότητά του και της προείπε τη γέννηση των δίδυμων παιδιών της. Σύμφωνα με άλλο μύθο, αναφέρεται ότι στο φαράγγι του Ενιππέα κατασπαράχθηκε από τις μενάδες ο Ορφέας, ενώ στα νερά του λουζόταν η πανέμορφη Λιτό, μητέρα της θεάς Αρτέμιδος και του Θεού Απόλλωνα. Σε τοπικούς τρίλους, ο Ενιππέας εμφανίζεται ακόμη και σήμερα να λούζει τα μαλλιά του στις όχθες του ποταμού και επίσης ο Λουκιανός, ρήτορας και σατυρικός συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αφιέρωσε έναν από τους διάλογους του στο μυθικό Ενιππέα. Αφετηρία της περιήγησης στο φαράγγι αποτελεί θέση μήλη, μία από τις εισόδους του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου σε υψόμετρο 400 μέτρων. Οι φυσιολάτρες ακολουθούν το καλοδιατηρημένο διεθνές μονοπάτι που βλέπουμε και εμείς, ορειβατικών διαδρομών ε4. Το διεθνές μονοπάτι ορειβατικών διαδρομών ε4, ύστερα από διαδρομή μήκους 9 χιλιόμετρων και διάρκειας 5 ωρών, καταλήγει στη θέση Πριόνια στις πηγές του Ενιππέα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Ενιππέα, στο φαράγγι του Ενιππέα. Έχετε δει μερικά πλάνα έτσι όπως ξεκίνησε το vlog. Είμαστε δεύτερη μέρα Θεσσαλονίκη. Την πρώτη μέρα δεν άνοιξα κάπου κάμερα. Απλά επειδή είναι εντυπωσιακό το μέρος και τράβηξα μερικά βιντεάκια, είπα να ανοίξω λίγο έτσι ένα τύπου βλογκάκι που από τα μουσια μαδάμε. Οπότε ξεκίνησα να γράφω ένα βλογκάκι. Θα δείτε διάφορες σκηνές, διάφορα πραγματάκια που
έχω τραβήξει. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν λέμε κάτι ιδιαίτερο. Κάναμε μια βόλτα από Θεσσαλονίκη. Ανέβηκαμε Λατοχώρη, Πιερίας. Περάσαμε διάφορα χωριά, είδαμε διάφορα μέρη. Και έχουμε καταλήξει τώρα στο φαράγγι του Ενιπέα, στο Λιτόχωρο. Για να το δούμε και αυτό πρώτη φορά. Δεν έχουμε ξαναανέβει. Οπότε ήταν ιδιαίτερο ταξίδι. Φυσικά βλέπετε εδώ πέρα πόσο επιβλητικά είναι τα βουνά εδώ πέρα στον Όλυμπο. Πάρα πολύ ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο τοπίο. Έχουμε εδώ πέρα και τρομερή παρέα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα με τη σύζυγο που παλεύει να κρατήσει ένα μωρό πάνω στα φαράγγια, της φεύγει. Κάτσε να πάμε να βοηθήσουμε λίγο. Είμαστε στην άνοδο αυτή τη στιγμή προς το φαράγγι. Περίπου 800 μέτρα είναι αυτό που μπορείς να περπατήσεις από εδώ, από το Λιτόχωρο, άνετα και να μην έχεις πρόβλημα. Υπάρχουν ταμπέλες, γιατί από εδώ πέρα ξεκινάνε και το κανονικό, την ανάβαση για τον Όλυμπο επάνω για την κορυφή. Οι ορειβάτες. Υπάρχει ένα θέμα με τη διαδρομή ε4, όπως έγραφε μπροστά στην αρχή όταν ξεκινήσαμε. Σας έδειξα και σε ένα βίντεο, μιλήσαμε κιόλας λίγο, όπου υπάρχουν κάποιες κατολισθήσεις, υπάρχουν κάποιες γκρεμισμένες γέφυρες, οι οποίες δεν μπορείς να συνεχίσεις εκεί πέρα την διαδρομή σου. Οπότε θα πρέπει να, όσοι ασχολούνται με την ορειβασία, να είναι προσεκτικοί. Υπάρχουν διάφορα σημεία εδώ πέρα που μπορείς να δεις. Έχει εδώ πέρα ένα κλεισάκι μικρό, Άγιος Γεώργιος, βλέπετε εδώ πέρα. Έχουν και καντιλάκι μέσα επάνω στη διαδρομή στο φαράγγι. Προφανώς ανεβαίνει κόσμος και το επισκέπτεται και το προσέχει και το διατηρεί. Έχω αφήσει τους υπόλοιπους να προχωρήσουν αρκετά μπροστά για να κάτσω πίσω μόνος μου να τραβήξω βίντεο. Ακόμα δεν είμαι συνηθισμένος στα vlog, οπότε αρκετά ντρέπομαι στο ότι θα τραβήξω βίντεο τα μούτρα μου και θα μιλάω σε ένα μέρος. Να σας δείξω λίγο και την εικόνα κάτω. Βλέπετε εδώ πέρα κάτω είναι ο Ενιπέας ποταμός, ο οποίος κατεβαίνει από πάνω από τον Όλυμπο. Ακούγεται. Όσο μπορείτε να δείτε κιόλας με το κινητό τώρα που τραβάω το βίντεο. Δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε ορειβασία. Γενικά δεν ήταν στα πλάνα μας να φτάσουμε εδώ πέρα και να ανεβούμε στο φαράγγι, ούτως ώστε να το δούμε. Τελευταία στιγμή αποφασίσαμε, έχουμε και δύο μικρά παιδιά μαζί μας, που είναι αρκετά δύσκολο. Όπως είδατε, ο μεγάλος, ο οποίος πρώτη φορά φαίνεται στην κάμερα και μιλάει, τρελαίνεται για πεζοπορίες, του αρέσει πάρα πολύ. Οπότε αν σας αρέσει και εσάς αυτή η διαδικασία με τα vlog και με τις διαδρομές, μπορούμε και στη Ρόδο να βρούμε πραγματάκια, όπου ο μικρός έχει τρέλα με την πεζοπορία και θα κάνουμε ωραία σκηνικά και με την αναρρίχηση, μπορούμε να το φτιάξουμε. Αφήστε ένα like και ένα subscribe, βοηθάει πάρα πολύ, ακόμα και σε αυτά τα βίντεο. Ραντεβού για μαλλιά και μουσια έχω κλείσει, οπότε μην ανησυχείτε που με βλέπετε έτσι. Όταν θα επιστρέψουμε πίσω στη Ρόδο και θα ξεκινήσουμε ξανά τα βιντεάκια, γιατί αυτά που βλέπετε είναι ήδη γυρισμένα, θα είμαι κουκλή ζωγραφιστό. Εδώ πέρα τώρα βλέπετε, μπορούμε να δούμε και κάτι παγκάκια που έχουν φτιάξει, ώστε να μπορεί να κάθεται ο κόσμος και να ξεκουράζεται. Είναι παράσταση πολύ σημαντικό, γιατί πετύχαμε προλίγου και ένα ζευγάρι το οποίο ανέβηκε ίσα ίσα για να περπατήσει την απογευματινή του βόλτα και να κατέβει στον Ενιπέα. Ίσως πήγε και στο εκκλησάκι για να το φτιάξει, να το ανάψει το καντιλάκι του και τα σχετικά. Δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Δεν είναι πάρα πολύ έτσι το κρύο που νιώθουμε. Θολώνει ίσως λίγο από τον ήλιο η κάμερα. Λίγο το χεράκι μου έχει παγώσει, θα έλεγα. Δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Στο Λιτόχωρο μέσα έχει γύρω στους 11 βαθμούς. Τώρα εδώ πέρα σίγουρα μέσα έχει πέσει στους 5-6, γιατί δεν έχει εδώ και αρκετή ώρα ήλιο. Δεν φαίνεται ο ήλιος και δεν ζεσταινόμαστε. Έχει αρκετή ψύχρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας στα χνότα μου. Και εδώ πέρα ακούγεται πολύ περισσότερο το νερό. Okay. Βλέπετε εδώ πέρα κάτω, Ενιπέας, πως τρέχουν τα νερά.
Πάρα πολύ ωραίο το θέαμα. Δείτε εδώ πέρα κάτω πως είναι σαν λιμνούλα. Τεχνητό σαν φράγμα για να γίνουν αυτοί οι καταράκτες και να περιορίσουν ίσως λίγο και τη ροή του νερού έχουν φτιάξει, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και κάπου εδώ πέρα σταματάει και η διαδρομή μας. Θα πρέπει να γυρίσουμε σιγά σιγά προς τα πίσω, να πάρουμε το αμάξι και να πάμε να φάμε κάπου, να κατευθυνθούμε, μιας και αρχίζει και βραδιάζει και έχουμε και δρόμο περίπου μία ώρα για να επιστρέψουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι η βάση μας, για να ξεκουραστούμε και αύριο με το καλό να έχουμε καινούρια μέρα, καινούριες δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε βίντεο καινούρια. Οπότε, δεν ξέρω αν θα γυρίσουμε κάποιο άλλο vlog στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερο ήθελα να δω πώς γράφει εκτός στούντιο το κινητό, πώς είμαστε εκτός σπιτιού, τι μπορούμε να γυρίσουμε, με τους θορύβους, με τους ήχους, τι μπορούμε να φτιάξουμε και να έχουμε έτσι ένα ωραίο πλάνο. Παλακιά! Και αυτή ήταν η Αφροδίτη, η οποία την έχετε δει άλλη μία φορά σε βίντεο στο κανάλι πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 2, όπου ξεκινήσαμε το κανάλι και είχαμε κάνει ένα challenge με Scratch που δεν πολύ μιλούσε. Δεν εμφανίζεται και δεν της αρέσει τόσο πολύ, ντρέπεται να εμφανιστεί. Όχι ότι εγώ είμαι κανένας ο οποίος είμαι συνέχεια στην κάμερα. Απλά το έχω διαλέξει να το κάνω σαν επάγγελμα και να έχω τα μούτρα μου δημόσια. Παρ' όλα αυτά, αν σας αρέσει και συνεχίσουμε και κάνουμε βλογκάκια και κάνουμε δουλίτσα τώρα με τα βίντεο και εκτός στη Ρόδο και συνεχίσουμε να κάνουμε πραγματάκια, θα συνεχίσουμε έτσι να έχουμε την Αφροδίτη μαζί μας, να τραβάει βιντεάκι, γιατί θα χρειαστεί εφόσον ο Νικόλας θα είναι πλέον πρωταγωνιστής. Πες λίγο, θες να πεις λίγο στα παιδιά γιατί είσαι συναχωρημένος? Όχι. Θα τα πείτε σε άλλο βίντεο αυτά? Γιατί είσαι συναχωρημένος, Νικόλα, πες μας λίγο. Είμαι συναχωρημένος γιατί δεν πάει πιο πάνω στα χιόνια, γιατί έχει σπάσει γεύρα και δεν ξέρω γιατί. Και τώρα ξέρω γιατί. Ξέρετε γιατί έχει πέσει γεύρα? Γιατί έχει πέσει γεύρα? Γιατί έβρεξε πάρα πολύ και έπεσε και δεν κάνανε άλλο δρόμο και δεν πάει πιο πάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλλη φορά που θα μεγαλώσουμε και θα μπορούμε να έχουμε εξοπλισμό, θα έρθουμε να δοκιμάσουμε, έτσι δεν είναι? Από τι είναι αυτό εκεί? Αυτό εκεί πέρα, ποιο? Αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα κρατάει λίγο το νερό για να μην τρέχει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πάμε να προχωρήσουμε εμείς σιγά σιγά μπροστά. Εκεί. Δεν ξέρω, αλλά πάμε να προχωρήσουμε μπροστά μπροστά γιατί θα καούμε. Θα παγώσουμε. Κατάλαβες? Ναι. Άλλη φορά, πρόσεχε, ευθεία προπάτα και μην κοίτας εμένα. Άλλη φορά θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι να μπορέσουμε να τραβήξουμε έτσι και βιντεάκια, να πάρουμε και εξοπλισμό, να μπορέσουμε να κάνουμε και αναρρίχηση, γιατί εδώ πέρα έχει πολύ χώρο για αναρρίχηση, έτσι δεν είναι? Ναι. Που σ' αρέσει. Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά στη Ρόδο να τα μάθουμε αυτά και μετά να έρθουμε σιγά σιγά και εδώ πέρα, στα πιο δύσκολα, έτσι δεν είναι? Οπότε μη στεναχωριές, αγάπη μου, τώρα που δεν πήγαμε πιο ψηλά στα χιόνια. Κάνει και κρύο, νυχτώνει κιόλας. Άντε, χαιρέτα τα παιδιά στο βίντεο. Πες καληνύχτα, γεια σας. Κάντε like, subscribe, πες τα. καλά, εντάξει, θα τα πω εγώ. Θα τα πω εγώ. Οπότε τώρα κάπου εδώ πέρα με την κάθοδό μας με τον Νικόλα. Κάντε ένα like, ένα subscribe στο βίντεο. Δεν ξέρω αν θα βγει μεγάλο, δεν ξέρω αν έχω γράψει όλα τα βιντεάκια που έχω πατήσει, γιατί να αλλάσω μπροστά, πίσω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Ελπίζω όλα να ακούγονται κανονικά. Ελπίζω να σας αρέσει, να σας αρέσει αυτός ο τρόπος του vlogging που ξεκινάμε. Και για μένα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, οπότε δεν έχω καμία εμπειρία. Αυτά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Και θέλω να πω κάτι. Για πες. Δεν είναι η πρώτη φορά που πάω στον άλυμα. Τέλεια. Γεια σας. Like, subscribe και τα λέμε.